Οι αστρονόμοι εντόπισαν μια σπάνια μαύρη τρύπα που αποτελεί συνδετικό κρίκο και κρύβεται ακριβώς στο κέντρο του γαλαξία μας. Το αστρικός μήνος IRS-13 αποτελεί από καιρό ένα πάζλ για τους αστρονόμους. Βρίσκεται μόλις ένα δέκατο του έτους φωτός από την καρδιά του γαλαξία μας, όπου βρίσκεται η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα Τοξότης Α. Όμως, μετά από έρευνα, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι τα καυτά, ογκώδη αστέρια τους μήνους, κινούνται με τάξη. Η εξήγησή τους είναι ότι τα αστέρια επηρεάζονται από μια κρυφή μαύρη τρύπα που αλληλεπιδρά με τον Τοξότη Α. Οι μαύρες τρύπες γεννιούνται από την κατάρρευση γιγάντιων αστεριών και αναπτύσσονται με αέριο, σκόνη, αστέρια και άλλες μαύρες τρύπες. Επί του παρόντος, οι γνωστές μαύρες τρύπες τείνουν να εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες. Μαύρες τρύπες αστρικής μάζας και υπερμεγέθης μαύρες τρύπες. Οι μαύρες τρύπες μέσης μάζας είναι οι πιο κρυφές μαύρες τρύπες στο σύμπαν. Ενώ οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει στοιχεία για αρκετούς πολλά υποσχόμενους υποψηφίους, καμία μαύρη τρύπα μέσης μάζας δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά. Για να διερευνήσουν τη δομή του IRS-13, οι αστρονόμοι έκαναν παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας το Very Large Telescope, το Atacama Large Millimeter Submillimeter Array και το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Ακτίνων X-Chandra. Οι κινήσεις των αστεριών έδειχναν έναν φαινομενικά άδειο χώρο στο κέντρο τους μήνους, αλλά όταν οι ερευνητές κοίταξαν σε αυτό το σημείο, εντόπισαν ακτίνες Χ, που ακτινοβολούσαν από έναν δακτύλιο ιονισμένου αερίου. Σαφή απόδειξη του δίσκου προσάυξησης μιας μαύρης τρύπας. Οι τροχιακοί υπολογισμοί αποκάλυψαν ότι μία μάζα 30.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου είναι πιθανό να καταλαμβάνει την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μία ενδιάμεση μαύρη τρύπα. Οι αστρονόμοι θέλουν να βρουν πληροφορίες για το βασικό μυστήριο του τρόπου λειτουργίας των μαύρων τρυπών μέσης μάζας και των γιγαντιαίων ξαδέλφων τους.